Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 25 του Νοέμβρη παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Διευκρινήσεις σχετικά με τη συμμετοχή των ιδιωτών στην ανακαίνιση του Τελωνίου δίνει σήμερα μιλώντας στην Πατρίδα ο Δήμαρχος Χίου Πολύδωρος Λαμπρινούδης, ο οποίος απαντά στα όσα ακούστηκαν περί επαιτίας του Δήμου για την ανακαίνιση της αίθουσας αφιξοαναχωρήσεων. Ο ίδιος εξηγεί ότι ο Δήμος δεν μπορεί να δικαιολογήσει και να δεσμεύσει χρήματα από τον προϋπολογισμό του για να κάνει τις επισκευές σε ένα κτίριο το οποίο δεν του ανήκει και για το οποίο ουσιαστικά δεν έχει αρμοδιότητα. Από τη στιγμή που το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επισκευή του χώρου, ενώ παράλληλα η δημιουργία των καταστημάτων αφορολογεί των ειδών δεν μπορεί να υλοποιηθεί μέχρι να γίνει η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα πρέπει να υπάρξει μια πρωτοβουλία για να αλλάξει η εικόνα του χώρου, δήλωσε ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης, συμπληρώνοντας ότι εκείνος δέχθηκε πρόταση από επαγγελματίες οι οποίοι του πρότειναν να προχωρήσει και να εκπονήσει ο Δήμος τη μελέτη με τις αλλαγές και εκείνη από την πλευρά τους θα αναλάβουν να συγκεντρώσουν τα χρήματα για την πληρωμή των εργασιών. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν τις δηλώσεις του. Το θέμα είναι γνωστό. Σας αρέσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στο Τελωνίο? Όχι. Υπάρχει τρόπος στο Υπουργείο Οικονομικών που ανήκει το κτίριο να βρει χρήματα και να φτιάξει κάποιες υποδομές? Όχι. Όπως απάντησε το Υπουργείο, δεν υπάρχει δυνατότητα. Duty free shop. Με τις προσφυγές και με όλες αυτές τις αιτιάσεις κάποιων πολιτών μας, πάει πίσω, διότι ζήτησαν από το Υπουργείο να μην προχωρήσει την κατασκευή του duty free shop, διότι δεν υπάρχει, λέει, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το λιμάνι. Για το λιμάνι που έγινε πριν από 110 χρόνια, έπρεπε να υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κάποιοι δεν θέλουν να γίνουν. Εγώ πιστεύω ότι το duty free shop θα γίνει. Τώρα τι κάνουμε για το θέμα του Τελωνίου? Η μόνη λύση λοιπόν είναι να βρούμε έναν τρόπο να αποκαταστήσουμε κάποια προβλήματα, να βελτιώσουμε κάποια προβλήματα στο Τελωνίο. Δέχτηκα εισήγηση επιχειρηματιών της Χίου, επαγγελματιών, οι οποίοι είπαν ότι εάν ο Δήμος φτιάξει μια τεχνική περιγραφή και μια μελέτη για το τι χρειάζεται τώρα να γίνει στο Τελωνίο, κάποιες διαρρυθμίσεις, κάποια ανακαίνιση, 5, 10, 15, 20 χιλιάδες είναι αυτά τα χρήματα. Θα τα μαζέψουν οι ιδιώτες, θα βρουν εκείνη τον εργολάβο και θα αναθέσουν να γίνει το έργο. Αυτά λοιπόν είπα και στη συνάντηση που έγινε την πρώτη και στη δεύτερη που δεν έγινε για τους γνωστούς τεχνικούς λόγους και αυτά μεταφέρω προς ενημέρωση. Τώρα, για αυτά που γράφουν εφημερίδες, ότι υπάρχει κόντρα με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, ότι κατά κάποιο τρόπο είμαστε επέτες ή οτιδήποτε άλλο, δεν αφορούν την πραγματικότητα. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση των παλιών σφαγείων του Κοφινά αλλά και της ευρύτερης περιοχής που συνορεύει με το Λοβοκομείο κατέθεσε η εθελοντική ομάδα Όμικρον σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και το Σύλλογο Σύφη Κοφινά, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα καλείται να αποφασίσει για την αποδοχή της. Η πρόταση τώρα θέλει στην ευρύτερη περιοχή να δημιουργηθεί ένα περιαστικό πάρκο προβολής και ευαισθητοποίησης για τον εθελοντισμό και το περιβάλλον. Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλίας Κλισάς που έκανε το συντονισμό της προσπάθειας, στόχος είναι αφενός να προωθηθεί η ιδέα του εθελοντισμού, να κινητοποιηθούν οι πολίτες και αφετέρου να βρεθεί στέγη για ομάδες που έχουν σαν κύριο μέλημα την προστασία του περιβάλλοντος. Από την πλευρά του, ο Πέτρος Τρυπολίτης από την ομάδα Όμικρον παρουσίασε την πρόταση την οποία εξεργάστηκε η ομάδα, εξηγώντας ότι στο κτηριακό συγκρότημα των παλιών σφαγείων, το οποίο όπως είπε βρίσκεται σε καλή κατάσταση, θα δημιουργηθεί η στέγη, η βάση για την ομάδα Όμικρον αλλά και για τις υπόλοιπες οργανώσεις. Παράλληλα, εκεί θα γίνει ένας πολυχώρος εκδηλώσεων και εκθεσιακό κέντρο, κήπος και τράπεζα ενδυμικών φυτών. Όσον αφορά τον περιβάλλοντα χώρο 2.900 τετραγωνικών μέτρων, η πρόταση προβλέπει να γίνουν αναδασώσεις, περιπατητικές διαδρομές, υπαίθριες εκθέσεις και πεδία μελέτης περιβαλλοντικών συστημάτων. Όλα αυτά, όπως εξήγησε ο κύριος Τρυπολίτης, θα υλοποιηθούν με την εθελοντική εργασία ανθρώπων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και από όσους ήδη ενεργοποιούνται μέσα από τις σχετικές ομάδες, ενώ παράλληλα ανθρώπινο δυναμικό 75 περίπου άτομα θα υπάρξει και από το πρόγραμμα της κοινωνικής εργασίας, το οποίο η ομάδα Όμικρον συμμετέχει. Μάλιστα, ο κύριος Τρυπολίτης διευκρίνησε και εκτίμησε ότι το κόστος της συγκεκριμένης πρότασης δεν ξεπερνάει
τα 10.000, τα 100.000 ευρώ. Τώρα, ο Δήμος από την πλευρά του θα συμβάλλει με την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και διαθέτοντας ίσως κάποια από τα υλικά ή τα μηχανήματα που θα χρειαστούν για να γίνουν οι ανακαινήσεις των χώρων και οι επισκευές του περιβάλλοντα χώρου. Το παραπάνω τώρα φιλόδοξο και υλοποιήσιμο σχέδιο προβλέπεται σύμφωνα με την πρόταση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και το 2015, ενώ από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συλλόγου Σύφη Κοφινά δήλωσε ότι ο Σύλλογος δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τόσο σημαντική προσπάθεια που γίνεται στη γειτονιά του. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό αποδεχτήκαμε την πρόταση όσον αφορά την πρόταση της Όμικρον. Πρώτα-πρώτα να βοηθήσουμε τον εθελοντισμό, να γίνει ένας κοινός συντονισμός όλων των ομάδων εθελοντισμού που βρίσκονται στη Χίο, να βρουν μια στέγη, αλλά πάνω απ' όλα να αναβαθμίσουμε τη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία, όπως ξέρετε, με τα πρώην σφαγεία έχει υποβαθμιστεί και να παραδώσουμε σαν Δήμος Χίου 830 τετραγωνικά μέτρα ένα κτίριο, τα παλιά σφαγεία, και 2.900 τετραγωνικά μέτρα τον περιβάλλοντα χώρο, όπου εκεί, θεωρώντας και μελλοντικά, μαζί με 160 στρέμματα τα οποία ανήκουν στον οίκο Αγάπης, στη Μητρόπολη, συν το λοβοκομείο, μπορεί να γίνει κάλλιστα ένα περιαστικό δάσος που να μπορέσει να βοηθήσει το φυσικό περιβάλλον της Χίου. Κοντά σε εμάς προβλέπουμε χώρο για να φέρουν την έδρα τους ή να διατηρήσουν κάποιο χώρο εκεί πέρα και άλλοι σύλλογοι, οι οποίοι, αν θέτε, οι προϋποθέσεις που βάζουμε και εμείς και συμφώνησε και ο Δήμος, αυτό είναι ομοειδής σκοπός, δηλαδή προστασία περιβάλλοντος, κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά και όρεξη και δέσμευση για παροχή θελοντικής εργασίας. Προτάσεις αυτές κρίναμε ότι είναι προς όφελος της γειτονιάς μας και, και όλου σχετικά του χώρου εκεί, συμπεριλαμβανομένου και του λογοκομείου, για το οποίο εμείς έχουμε δώσει αγώνες πολλούς. Και νομίζω ότι η πρόταση αυτή καλύπτει και τη Χίο, αν θέλετε. Σαν σύλλογος, όταν κάναμε το ΔΣ κατόπιν της πρότασης που μας είχαν δώσει, είμαστε όλοι θετικοί και δεν μπορούσε να είναι αλλιώς, γιατί εφόσον γίνεται μια καλή προσπάθεια για τη γειτονιά μας, δεν θα μπορούσαμε εμείς να είμαστε απόντες. Στην ουρά στήθηκαν σήμερα οι συνταξιούχοι ναυτικοί προκειμένου να πάρουν την σύνταξη του Δεκέμβρη, την οποία, όπως είπαν οι περισσότεροι, όπως θα την πάρουν στα χέρια τους, έτσι και θα την δώσουν για να πληρώσουν υποχρεώσεις, λογαριασμούς και φόρους. Με έντονα τα συναισθήματα της απογοήτευσης, οι απόμαχοι της θάλασσας και οι σύζυγοί τους μιλάνε στην πατρίδα για τις περικοπές της συντάξης τους και παραδέχονται με πικρία ότι η κατάσταση είναι δυσκολότερη για τα νέα παιδιά, τα παιδιά τους, τα οποία ακόμα συνεχίζουν να τα στηρίζουν οικονομικά. Τη σύνταξη. Ναι, ναι. Τα βγάζετε πέρα με τη σύνταξη. Τα βγάζουμε. Προς το παρόν τα βγάζουμε. Προς το παρόν. Μένουν έτσι χρήματα στην άκρη. Όχι, όχι. Όπως όχι, παλιά, όχι, άλλα, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Πού πηγαίνουν τα περισσότερα. Στο φαγητό που να πηγαίνουμε. Στο φαγητό. Με τους φόρους, το τέλειο, όλα αυτά. Αυτά τα πληρώνουμε. Προς το παρόν τα πληρώνουμε. Προς το παρόν τα πληρώνουμε. Το κακό το χάλι μας έχουμε. Γιατί? Εγώ λέω να τους κοπούν τα χέρια που μας έχουν, γιατί εμείς δεν κλέψαμε τίποτε. Αυτοί μας τα κλέβουν και θα κλέβουν. Τα φάγαν και τα πληρώνουμε εμείς. Τα βγάζετε πέρα με τη σύνταξη. Εγώ είμαι καπτάνιος συνταξιούχος, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Πόσο σας έχουν κόψει? Μας κόψαν το δώρο των Χριστουγέννων, έπαιρνα 2.000 περίπου, τώρα παίρνω 400 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Το δώρο του Πάσχα έπαιρνα το ίδιο πάλι, ήταν το μισό βέβαια, έπαιρνα 1.000 τόσα ευρώ, τώρα μου δίνουν 200. Την άδεια το καλοκαίριο να έρθουν οι άντε να μην πω και είναι και οι κυρίες εδώ πέρα. Να έρθουν με... Στην άκρη χρήματα είπαν όλα στα στρέφονται. Κοιτάξτε, σας είπα ότι είμαι υψηλός συνταξιούχος. Εντάξει. Και τον φρονίμουν τα παιδιά, εντάξει, πριν πεινάσουν. Οπότε αντί να σκορπάμε βάζουμε και κάτι στην άκρη. For the raining days που λένε οι Αμερικάνοι, εντάξει. Να είστε καλά και εσείς παιδιά, καλές γιορτές. Θα μας πείτε, περιμένετε τη σύνταξη, τη σύνταξη περιμέναμε. Τα βγάζετε πέρα τώρα με τη σύνταξη? Καθόλου. Τα χρόνια τους να κοπούν που μας τα κόψανε. Όπως τα παίρνετε δηλαδή τα λεφτά τα δίνετε. Ναι, και τώρα με τούτα που μας εβάλανε, ακόμα χειρότερα. Φεύγει όλη η σύνταξη. Όλοι, όλοι. Όλοι.
φθηνούρα για τη σύνταξη. Τι να κάνουμε. Πες μου, τι να κάνουμε. Τα βγάζετε πέρα με τη σύνταξη. Όχι. Του συζύγου τη σύνταξη. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Παίρνω κι εγώ σύνταξη, είμαι καθηγήτρια. Μάλιστα. Μένει τίποτα στην άκρη ή όπως τα παίρνετε. Μπαμπα, γιατί σπουδάσαμε δύο γιατρούς. Άμα σπουδάσεις δύο παιδιά και ακόμα τα παιδιά δεν έχουν πάρει. Δηλαδή εντάξει, έχουν πάρει τη... ο ένας ναι. Τελειώνει ειδικότητα. Δηλαδή. Να σου πω την αλήθεια, τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε, εργάζονται τα παιδιά. Τώρα είναι από τους λίγους ανθρώπους που εύχεται ο καιρός να είναι κρύος. Ο κύριος Μαθιουδάκης που τον τελευταίο καιρό έχει στήσει τη φουφού του και πουλάει κάστανα στην είσοδο της Απλοταριάς, μιλάει στην πατρίδα για το επάγγελμά του, το οποίο όπως είπε το είχε παρατήσει για ένα διάστημα, αλλά οι συνθήκες τον ανάγκασαν να βγει ξανά έξω με τον πάγκο του και να πουλάει τα κάστανα. Να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς δηλώνει. Ζεστό. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κανονικά αυτή την εποχή έπρεπε να πουλάμε μπόλικα καστανά, αλλά ο κόσμος είναι στενός. Πάντα έρχεται με λέει 2 ευρώ, 1 ευρώ. Εγώ πουλάω 3 στα 12 καστανά, 3 ευρώ. Το καλαμποκάκι 2 ευρώ. Προσφορά δηλαδή και στα καστανά. Τι να κάνω, πότε τους βάζω 15, πότε τους βάζω 13, 14, ανάλογα. Πόσα χρόνια την κάνετε έτσι αυτή την εποχή? Το καστανά το δουλεύω καμιά δεκαριά χρόνια, αλλά... Είχα καταθέσει για σύνταξη, μου κόψανε κάτι ένσημα τα οποία είχα χάσει με μια πλημμύρα. Είμαι άνεργος τελείως. Οπότε αυτά... το κάνετε για να βγάλει τώρα πει ζήν. Προς το ζήν. Βγαίνει το μεροκάμα του. Κοιτάξτε, άμα κάτσω από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα βγάλω ένα μεροκάμα. Δεν λέω ψέματα, να πω ας πούμε αναλήθειες, αλλά εντάξει. Ό,τι ο κόσμος έχει όρεξη να αγοράσει, θα πάρει. Με το κρύο ψωνίζουν πιο πολύ. Με το κρύο, άμα έχει λίγο κρύο. Καλά να είναι οι άνθρωποι που με υποστηρίζουν, δεν έχω πρόβλημα, εντάξει. Αρκεί να έχουμε λίγο κρύο. Ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» παρουσιάζει το έργο «Ο Καραγκιόζης Φαρμακοποιός» την Τετάρτη στις 18:30 το απόγευμα στο Ομήριο. Να περάσουμε τώρα και στις αθλητικές ειδήσεις, να ξεκινήσουμε με το πόλο, όπου ο Ναυτικός Όμιλος της Χίου αντιμετωπίζει αύριο Σάββατο τον ΠΑΟΚ στις 5 το απόγευμα στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Στο ποδόσφαιρο, γεμάτο ποδοσφαιρικό Σαββατοκύριακο είναι αυτό που έρχεται με δυνατά παιχνίδια για την πρώτη τοπική κατηγορία, από τα οποία ξεχωρίζει αύριο το ντέρμπι ανάμεσα σε Ατρόμητο και Όμηρο στο δημοτικό στάδιο στις 3 το μεσημέρι. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης τοπικής, το Σάββατο πύργος Δάφνης στο Πυργή στις 3 το μεσημέρι και την ίδια ώρα Ηρακλής Καλαμωτής στα Θημιανά. Την Κυριακή για την πρώτη τοπική κατηγορία θα γίνουν οι αγώνες Ελλάδα Κοφινά στο Πυργή, Βαρβασιακός Αθλητική Ένωση Χίου Βροντάδου στο Δημοτικό Στάδιο και Καριές Κανάρι στο Βαφάλιο. Όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 3 το μεσημέρι. Για την δεύτερη τοπική κατηγορία, ο πρωτοπόρος Άδυλας αντιμετωπίζει τον δεύτερο στην κατάταξη Λέλαπα την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στα Θημιανά, ενώ η Δόξα παίζει με τον Ήφαιστρο την ίδια ώρα στο Δημοτικό Στάδιο. Τέλος, για την τρίτη τοπική κατηγορία, το Σάββατο στις 3 το μεσημέρι η Ένωση παίζει με την Θύελλα στις 11 και την Κυριακή το Πανεπιστήμιο με τον Πανινούσιο στο Φαφάλιο στις 12 το μεσημέρι, ενώ στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής στο Δημοτικό Στάδιο η Φάρκινα υποδέχεται τον Ποσειδώνα Καρδαμήλων. Για την τέταρτη εθνική κατηγορία, τον ιστορικό Ιωνικό θα αντιμετωπίσει η Μίκρα την Κυριακή. Ο αγώνας θα γίνει εκτός έδρας στο γήπεδο της Νεάπολης. Να πάμε όμως και στο μπάσκετ, όπου το μεγάλο ντέρμπι της πρώτης κατηγορίας δεσπόζει στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Το Σάββατο λοιπόν στο Βούριο Αθλητικό Κέντρο ο ΒΑΟΛ υποδέχεται τους Ίωνες στις 7 το απόγευμα. Παράλληλα για την πρώτη τοπική κατηγορία θα παίξουν ακόμα Έφηβος Αιγαίας στο Κλειστό και Κοφινάς Όμηρος στα Καμπόχωρα, και οι δύο αυτοί αγώνες της πρώτης τοπικής κατηγορίας ξεκινούν στις 5:30 το απόγευμα. Να περάσουμε τώρα να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Το Σάββατο λοιπόν προβλέπεται ηλιοφάνεια με θερμοκρασία που θα φτάσει τους 11 βαθμούς Κελσίου και μέτριους βόρειους ανέμους μέχρι και 4 μποφόρ. Το βράδυ της ίδιας ημέρας περιμένουμε αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με συννεφιασμένο ουρανό, ενώ το θερμόμετρο θα φτάσει τους 10 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα διατηρηθούν
από βόρεια κατεύθυνση και ένταση μέχρι και 4 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Ακολουθεί η εκπομπή Flash Lights με την Γεωργία Φουντούρη. Από εμάς, καλό σας βράδυ.